περιφερειακές εκλογές. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Ασημακόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Καναριώτης Τριφυλίας και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Πτωχού. Δημήτρη Πτωχού. Κύριε Ασημακόπουλε, καταρχάς έχουμε καιρό να τα πούμε. Γιατί θέτετε υποψηφιότητα? Έχετε μακρά θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιδήμαρχος Καθαριώτας και θέλατε να προχωρήσετε και πολλά πράγματα που δεν προχωρήσαν όπως ήταν και η ανακύκλωση, έτσι? Ασφαλώς. Καταρχάς, να ξεκινήσω από τα δικά μας, να πάμε στα πλήρια. Ναι, ναι. Καταρχάς, καλημέρα κύριε Μποζίκα. Ξέρω ότι σας εκτιμάω σαν άνθρωπο. Σας εκτιμάω για το έργο που κάνετε στην περιοχή μας. Και όσο γιατί ασχολήθηκα με πλέον να είμαι υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές, είμαι 9 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και διατελέσα αντιδήμαρχος. Νομίζω ότι ό,τι είχα να προσφέρω από αυτές τις θέσεις, τις πρόσφερα. Οπότε το επόμενο βήμα είναι, μια και μου αρέσει η πολιτική, ώστε να εκφράζω τον πολίτη και να προσπαθώ να κάνω έργο για τον πολίτη. Το είδα σαν μια ευκαιρία, έτσι ώστε να βοηθήσω τον τόπο μου. Γιατί όπως που γνωρίζετε πολύ καλά, τον αγαπώ πολύ τον τόπο μου. Γιατί η Τριφυλία είναι ένα ωραίο κομμάτι της Ελλάδας, πιστεύω. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να δώσουμε. Όσο για το ποιοι είναι οι στόχοι μου, οι στόχοι μου είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Γιατί νομίζω ότι ο τόπος της Τριφυλίας έχει πολλά να μας δώσει. Και σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Ο Δημήτρης ο Πτωχός είναι ένας νέος άνθρωπος, 48 χρονών, που μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στη τοπική κοινωνία και στη Πελοπόννησο ολόκληρη. Και με τις γνωριμίες του, αλλά και με τις γνώσεις του. Και όλοι μαζί να πορευτούμε για το καλύτερο της Πελοπόννησος και για τη Μεσσηνία μας. Αυτό που ήθελα να πω περισσότερο απ' όλα είναι ότι όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι είμαι ένας άνθρωπος απλός. Γνωρίζουν ότι ποτέ δεν καβάλιγα το καλάμι και γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν πρόκειται μάλλον να το κάνω. Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Ότι το προσώ μου είμαι ότι είμαι στο πεζοδρόμιο. Και δεν είναι προσώ, είναι ανθρώπινο. Γιατί εγώ είμαι πυροσβέστης και γνωρίζετε πολύ καλά. Είχα επιλέξει να είμαι άμεσος αντιδήμαρχος για να είμαι συμπυροσβεστική και να προσφέρω στον τόπο μου. Εκεί θα σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σημακόπουλε. Ασφαλώς. Επειδή είσαι πυροσβεστική και εμείς ξέρουμε ότι η πυροσβεστική είναι όλο τον χρόνο για την πολιτική προστασία. Έχετε δώσει μάχη, γιατί γνωρίζετε καλύτερα λόγω τη ιδιότητά σα. Κύριε Μποζίκα, αν έχετε διαβάσει το πρόγραμμα του κυρίου Πτωχού, θα δημιουργηθεί ένα κέντρο πολιτικής προστασίας. Θα δώσουμε μεγάλη βάση στην πρόληψη. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, η κλιματολογική αλλαγή είναι παρόν. Και εμείς πρέπει να το βοηθήσουμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να μην έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ζητάμε την ψήφο της Πελοπόννησου, όλων των πολιτών, για μια Πελοπόννησο να προχωρήσει μπροστά. Κλείνοντας, δεν μου αρέσει να το πω. Ναι, και για την Τριφυλία. Γνωρίζετε, η Τριφυλία έχει πολλά να δώσει. Ο Δημήτρης έχει δώσει έμφαση στη Τριφυλία. Και έχει δώσει έμφαση γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι στάσιμα. Ο κύριος Ατούλης κατηγορούσε τον κύριο Νίκα. Είναι ένα ψέμα μεγάλο αυτό. Το φράγμα εγκαινιάστηκε το 19. Περιφερειάρχης ήταν ο κύριος Ατούλης. Αυτό λέει πολλά. Και ο κύριος Ατούλης, χωρίς να έχω κάτι προσωπικά για την πολιτική του, ήταν 9 χρόνια περιφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι είχε να προσφέρει, το πρόσφερε. Είναι η ευκαιρία να αφήσουμε τον τόπο στους νέους. Ευχαριστώ πολύ.